Σήμερα εδώ στον συνοικισμό των Κομνηνών ήρθαμε όλοι να αποτίσουμε φόρο τιμής στους συμπατριώτες μας, πατέρας, αδελφούς, παππούδες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία αλλά και για την αξιοπρέπεια αυτού εδώ του χώρου και βέβαια τελείωσαν τη ζωή τους με τον πιο φρικτό τρόπο. Εμείς σαν χριστιανοί διδασκόμαστε από τον αρχηγό της πίστεώς μας ότι πρέπει να συγχωρούμε. Δεν έχω όμως κανένα δικαίωμα να ξεχνούμε, γιατί οι λαοί που ξεχνούν το παρελθόν τους, την ιστορία τους, την παράδοσή τους, είναι καταδικασμένοι. Βέβαια είμαστε γείτονες, είμαστε μέλη της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργαζόμαστε, επικοινωνούμε. Θα πρέπει να υπάρχει ο αλληλοσεβασμός του ενός προς τον άλλον, να σέβονται την ιστορία μας, την παράδοσή μας. Αυτή την ώρα μιλούσαμε για τα κλοπημαία από τις τρεις ιστορικές μονές του προδρόμου των Σερών, της Οικονηφίσισσας, Οικοσιφήνισσας, της Δράμας και της Αρχαγγελώτης και Καλαμούς από την Ξάνθη, χειρόγραφα που ανάγονται στον 11ο αιώνα. Μια καλή θέληση, καλή βούληση φιλίας και συνεργασίας θα ήταν η επιστροφή τους. Και βέβαια άλλη μια καλή βούληση καλής θελήσεως θα ήταν να ζητήσουν ένα συγγνώμη για όλα εκείνα τα οποία έκαναν, γιατί αυτό και τον ελληνικό λαό θα ικανοποιήσει αλλά και τις ψυχές εκείνων που έφυγαν θα αναπαύσει. Θέλω σήμερα να πω ότι ήρθαμε να τιμήσουμε ανθρώπους πραγματικά που δώσαν τη ζωή τους για να είναι αυτός ο τόπος ελεύθερος και να ζούμε εμείς με δημοκρατικά καθεστώτα, με ποιότητα ζωής και να απολαμβάνουμε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Θέλω να τους ευχαριστήσω, να τους έχει καλό ο Θεός εκεί που είναι και εύχομαι με όλη μου την ψυχή ποτέ αυτός ο τόπος ευλογημένος να μην ζει τέτοιου είδους γενοκτονίες, ιδιαίτερα από προδοσίες. Γιατί θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, η Ελλάδα από τους ανθρώπους της ποτέ δεν έπεσε μόνη της από τους αντιπάλους. Πάντα με τις εσωτερικές προδοσίες. Είναι κρίμα να μιλάμε για Έλληνες πραγματικά κάναν τέτοια πράγματα εις βάρος συνδυμωτών μας και εις βάρος της πατρίδας μας. Όμως δεν θέλουμε να τα ξεχνάμε για ένα λόγο. Για να μην ξαναγίνουν. Από όποιο μετερίζει και αν χρειαστεί να συνεργαστούμε και να τα ξεπεράσουμε δημοκρατικά και όμορφα για αυτή την υπέροχη κοινωνία που εκπροσωπούμε όχι μόνο εμείς, αλλά θεωρώ και όλα τα διπλανά κράτη σε όλα τα επίπεδα. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα οι κάτοικοι των Κομνηνών και οι επίσημοι που είχαν έρθει εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη ηρώων, τους οποίους οι οποίοι ήταν χωριανοί μας και τους εκτέλεσαν σε αυτόν εδώ το χώρο οι Βούλγαροι κατακτητές. Κυρίως την Κυριακούλα Στίγκα, το σύζυγό της και άλλα δύο νεαρά παιδιά, τα οποία δεν πρόδωσαν τους αντάρτες και θυσιάστηκαν. Είναι άξιοι τιμής. Βρισκόμαστε σήμερα στα Κομνηνά, στην Σταυρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Τιμούμε εδώ τους ανθρώπους που σφαγιάστηκαν από το Βουλγάρικο στρατό. Πιστεύουμε ότι έχουμε υποχρέωση όλοι μας να μάθουμε την ιστορία της Ελλάδας, του τόπου μας. Επίσης, η υποχρέωσή μας είναι να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την ιστορία στους νέους ανθρώπους, γιατί χώρα, πατρίδα, χωρίς ιστορία, χωρίς πολιτισμό δεν υφίσταται. Έτσι λοιπόν, σήμερα για μία άλλη φορά, τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που φύγαν άδικα από τη ζωή και σφαγιάστηκαν από το Βουλγάρικο στρατό και στη μνήμη αυτών και όλων άλλων ανθρώπων που είμαστε σήμερα ελεύθεροι έχουμε την υποχρέωση, έχουμε την τιμή να σεβόμαστε και ας διδαχτούμε από το θάρρος και από την τόλμη αυτής της κυρίας η οποία πραγματικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και σήμερα μας έχει ενώσει όλο το λαό της περιοχής μας εδώ στην Ξάνθη, εδώ στα Κομνηνά. Δύναμη!
τόλμη, θάρρος, αρετή και ελεύθερη πατρίδα. Είναι μεγάλη μας τιμή και συγκίνηση ιδιαίτερη, τόσος κόσμος εδώ μαζευτήκαμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για να ζει αυτός ο τόπος και οι κάτοικοι του ελεύθεροι. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα σε ένα χωριό που, και σε ένα οικισμό του Δήμου Ξάνθης που πραγματικά αγωνίστηκε, πάλεψε και αγωνίστηκε καθημερινά για την επιβίωσή του. Εμείς το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε είναι να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες και στους απογόνους αυτών των ανθρώπων, να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη τους και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ζήσουμε ειρηνικά με τους γειτονικούς λαούς, αλλά και να αναπτυχθούμε έτσι ώστε αυτός ο τόπος πραγματικά να λάβει τη θέση που του αξίζει. Να είναι ένας τόπος ελεύθερος, δημιουργικός και ειρηνικός. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που παραβρέθηκε σε αυτή την εκδήλωση για να τιμήσουμε τους πεσόντες. Υγεία να έχουμε, να τους θυμόμαστε και κάθε χρόνο να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους. Βρισκόμαστε σήμερα στα Κομνηνά. Η ελληνική λύση είναι παντού. Να αποτίσει τον ελάχιστο φόρο τιμής, καταθέτοντας ένα στεφάνι για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Ακούσαμε όλο το ιστορικό της ημέρας και βγαίνει ένα πόρισμα, ένα συμπέρασμα. Να μην ξαναζήσει αυτός ο τόπος τέτοιες θηριωδίες και προπάντων τέτοιες προδοσίες από ανθρώπους οι οποίοι λέγονται Έλληνες και ζουν στον ελλαδικό χώρο. Αιωνία τους η μνήμη, αιωνία τους η μνήμη, αιωνία τους η μνήμη. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, Σταρ Βορείου Ελλάδος. Λεβεντιά, παντού και πάντοτε. Φτάνετε σε όλα τα σημεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ σήμερα, μετά από 77 χρόνια, ξαναέγινε το μνημόσυνο που γίνεται κάθε χρόνο για τους φαγεσθέντες από τους Βουλγάρους. Εγώ, ως πρόεδρος της Εθνικής Αντίστασης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παραβρέθηκα για πρώτη φορά. Με καλέσανε και για πρώτη φορά δώσαμε και 13 μετάλλια, τα οποία αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο πλέον σε πολεμιστές εδώ από το χωριό. Αιωνία τους η μνήμη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους εξυπάσει. Έχουν φύγει και εδώ πάρα πολλοί από τους Βουλγάρους, τους Βάρβαρους, σκοτώθηκαν πάρα πολλοί. Όπως το κυριότερο, η Στίνκα, η 50 χρονών νέα γυναίκα, την έχουν κατασφάξει εδώ μέσα στην πλατεία. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο, γινόταν και θα γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αιωνία τους η μνήμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.